Πάμε τώρα να δούμε γιατί έχουμε τον Υφυπουργό Μεταφορών να δίνει εντολή να κόψουν στον αέρα εργαζόμενο, στον αέρα εκπομπής. Ναι, στον αέρα εκπομπής. Εργαζόμενο που έλεγε ότι δεν λειτουργεί τηλεδιοίκηση. Ναι. Για πάμε να δούμε. Γιατί είχε πάει ο Υφυπουργός Μεταφορών, ο κύριος Παπαδόπουλος, λοιπόν, να συζητήσει με κάποιους εργαζόμενους για την τηλεδιοίκηση. Βγήκε λοιπόν ένας εργαζόμενος, είπε ότι η τηλεδιοίκηση δεν λειτουργεί. Δεν είναι τηλεδιοίκηση αυτό ακριβώς που υπάρχει εδώ. Είναι ένας τοπικός χειρισμός. Και εκείνη την ώρα, λοιπόν, ο κύριος Παπαδόπουλος κάνει νόημα να τον κόψουν, να σταματήσει να μιλάει στην εκπομπή, γιατί ήταν ζωντανά στον αέρα. Και συνέχισε μετά να λέει τα δικά του. Για να δούμε. Για να το δούμε και αυτό. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε σήμερα εδώ, στο σταθμαρχείο της Λάρισας, για να δείξουμε αυτό ακριβώς που είπαμε στη Βουλή σήμερα. Και δυστυχώς κάποιοι δεν το κατάλαβαν και κάνανε ακριβώς το αντίθετο. Να δείξουμε ότι αυτός ο πίνακας, το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης, λειτουργεί. Αυτό είναι τηλεδιοίκηση. Αυτό δεν είναι τηλεδιοίκηση. Είπαμε είναι τοπικός χειρισμός. Δεν είναι τηλεδιοίκηση. Δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση αυτή τη στιγμή. Εδώ είναι τοπικός χειρισμός. Το μοιραίο βράδυ υπήρχε τηλεδιοίκηση. Υπάρχει ο τοπικός χειρισμός. Τηλεδιοίκηση. Αυτό είναι. Ο τοπικός χειρισμός. Δεν είναι τηλεδιοίκηση. Είναι τοπικός χειρισμός, είπαμε. Είπαμε για 8 χιλιόμετρα. Σα το είπα για 8 χιλιόμετρα. 5 χιλιόμετρα από εδώ και πέρα βλέπει. Βλέπει 3,5 χιλιόμετρα περίπου από την έξοδο του σταθμού και 1,5 περίπου χιλιόμετρο με 2 από το νότιο κομμάτι. Αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, πόσο θα έβλεπε? Μέχρι το πλατή. Κύριε Σταφάκη, από πότε δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση? Από πότε δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση εδώ στη Λάρισα? Η τηλεδιοίκηση βγήκε τελείως εκτός από τον Ιούλιο του 2019, αλλά και μέχρι το 2019 που λειτουργούσε ή που λειτουργούσε. Άρα από το 19 μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση? Δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, όχι. Υπάρχει τοπικός χειρισμός. Αυτός ο τοπικός χειρισμός όμως, του τοπικού πίνακα τηλεδιοίκησης το λέμε, λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2022. Εάν λοιπόν αυτό χρησιμοποιεί το τη μοιραία νύχτα, τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Διαφορετικά. Γιατί θα το έβλεπε το δρένο, θα το παρακολουθήσει. Η τηλεδιοίκηση, από ό,τι έχουμε πει, θα είναι έτοιμη περίπου τέλος Σεπτεμβρίου. Άλλο χώρο παλιά μέχρι το 2019 ή εδώ. Σε αυτό που επισκευάζεται. Σε αυτό που επισκευάζεται, όχι εδώ. Τέλος. Εντάξει. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Για πάμε στο τέλος λοιπόν, να πούμε ότι υπήρχαν νοήματα. Να πούμε ότι υπήρχαν άνθρωποι του Υπουργού που ήθελαν να σταματήσει να μιλάνε για αυτά τα ζητήματα. Να πούμε ότι υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη από πολλά τηλεοπτικά κανάλια, ήταν και στη ζωντανή μετάδοση. Mm-hmm. Δεν ήθελε να ακούγονται αυτά τα πράγματα του Υπουργού. Το έδειξε το χέρι. Άλλαξε 10 χρώματα ο κύριος Υπουργός. Να σου φύγει δει τα δόντια του. Δεξιά-αριστερά του φεύγει το χείλος από εδώ. Τον βλέπετε, μαγκώνεται. Ευθύνη έχετε, κύριε, κι εσείς. Κι εσείς, κύριε. Που είτε το θράσος κιόλας να βγαίνει και στα κανάλια. Και να λέτε και να κόβετε τον κόσμο να μιλάει. Που έχουμε καταγγελίες εργαζομένων που απειλήσατε εργαζομένους, κύριε Υφυπουργέ, εσείς και η κυβέρνησή σας, να μην βγαίνουν να μιλάνε στα μέσα ενημέρωσης. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε τα συνδικάτα. Και οι εργαζόμενοι. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν θέλετε να ακούγεται η αλήθεια. Θα ακούγεται η αλήθεια. Και ας χτυπιέστε κάτω. Αρκετά νεκρούς έχουμε. Αρκετά θύματα έχουμε. Δεν τρέπεστε λίγο όλοι σας? Δεν τρέπεστε να φημώνετε τους ανθρώπους, θέλουν να πούνε την αλήθεια? Συνεχώς το κάνετε αυτό. Δυστυχώς. Όπου σας παίρνει. Αλλά έχουμε συγκεκριμένες απειλές εργαζομένων. Που τους έχουν φέρει στο αμήν. Εξηγούσε τα πράγματα όπως είναι ο άνθρωπος, έτσι. Και υπήρχαν εκεί άνθρωποι, και συνεργάτες, λένε, του Υπουργού. Αυτό καταγγέλνουν. Συνεργάτες του Υπουργού. Όποιος πήγε να πεταχτεί, τον κόβανε. Αυτό είναι. Αυτή είναι η δημοκρατία της σημερινής κυβέρνησης. Αυτή είναι η δημοκρατία. Να μην μιλάς. Να μην μιλάς. Να εγκληματούν όλα αυτά τα χρόνια και να μην σε αφήνουν να μιλάς. Συνεχόμενη είναι η φήμωση της αλήθειας στην κυβέρνηση.
Δεν θέλουν κανένας να βγαίνει και να λέει την αλήθεια. Το έχουμε ζήσει και εμείς στο πετσί μας. Ευτυχώς βρισκόμαστε σε ένα κανάλι και το ευχαριστούμε το σταθμό που υπάρχει, που ακούγεται η αλήθεια, είναι το μοναδικό τηλεοπτικό κανάλι που θα ακούσετε την αλήθεια, όπως έχουν τα πράγματα. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο συμβαίνει. Ανοίγεις την τηλεόρασή σου, ανοίγετε τα κανάλια και παίζουν με εντολές οι δημοσιογράφοι να βγάλουν τα θέματά τους. Τους κόβουν τα θέματα. Τους φημώνουν τους δημοσιογράφους. Δεν ακούμε την αλήθεια δυστυχώς πουθενά. Πουθενά δεν ακούμε την αλήθεια. Υπάρχει φήμωση. Υπάρχει εντολή. Υπάρχει εντολή. Να μην υπάρχει πουθενά φωνή που να λέει την αλήθεια. Εντολές. Είτε είναι από ραδιόφωνα, είτε είναι από εφημερίδες, είτε είναι από τηλεοπτικές εκπομπές, είτε είναι από site, από δελτία ειδήσεων. Γι' αυτό και ο κόσμος τους έχει συγχαθεί όλους τους. Υπάρχουν ελάχιστα μέσα που διαφέρουν. Ελάχιστα, μετρημένα στα δάχτυλα. Υπάρχει δυστυχώς ένα συστημικό όργιο αυτή τη στιγμή. Παραπληροφόρησης του κόσμου. Και δεν σε αφήνουν να μιλάς.